Για να σας πάω τώρα σε έναν αγαπημένο ηθοποιό, στον Ρόμπερτ Γκριντ, γνωστό και ως Ρον Ουέσλι, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε. Έλα! Τώρα που τον είδατε, θυμηθήκατε, ναι, έτσι. Μεγάλωσε, ρε. Έκλεψε. Αυτός ήταν στο Χάρι Πότερ, ο Μικρούλης. Ναι. Ο φίλος. Ωρών. Αγάπη μου. Περνάνε χρόνια. Γεράσαμε. Μόνο αυτός μεγαλώνει, εμείς μικραίνουμε. Λοιπόν, έκλειψε. Τι έκανε? Έκλειψε κάτι από τα γυρίσματα, έτσι, σαν αναμνηστικό. Μπράβο του. Βέβαια τα μέτρα ήταν δρακόντινα, να σας πω. Δεν άφηναν με τίποτα. Ήταν κέρβεροι όλοι από πάνω. Για να τα πουλήσουν αυτοί μετά. Και τελικά κατάφερε όμως να πάρει, όχι απλά να το πάρει. Χρειάστηκε να το ξεβιδώσει κιόλας. Τον αριθμό της κατοικίας του Χάρι Πότερ. Το νούμερο που έχει απέξω το. Να σου πω κάτι, δεν δικαιούται κι αυτό τώρα. Τόσα Χάρι Πότερ έκανε. Πάρει κάτι ένα ενθύμιο, ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια. Γιατί δεν δίνανε αυτοί. Τόσο... Δεν ξέρω, γιατί σκέφτεται τόσο. Αν τα πουλήσει μετά δεν πειράζει. Ναι, αυτά για τα πουλά ακριβώ. Τα πουλήσει και τι έχει δικά σου. Σώπα, τόσα του έδωσε, τόσα πέφερε. Παιδιά, οι επιστολέ στην Νταϊάννα, θυμάστε πόσα χιλιάρικα μα είπε ο Σαρά του έδωσε. Πάτε καλά. Από το τίποτα βγάζουν αυτή λεφτά. Τώρα αυτή του Χάρι Πότερ τώρα δεν το αγόραζε κάποιο. Τα κοσιλιάρικα. Ενώ η δική. Να σου πω κάτι. Και πού ξέρουμε ότι είναι αυτό. Το λέει η παραγωγή, γι' αυτό άμα το πάρεις από την παραγωγή, έχει σφραγίδα γνησιότητας, κατάλαβες. Ναι. Ενώ τώρα ο Ρον, θα πουλήσει μόνος του, δεν ξέρουμε αν είναι όντως αυτό το νούμερο. Σκέψου όμως πόσες πράξεις, πόσα χρήματα έχουν βγάλει, ναι. Δηλαδή με το ζόρι ο άνθρωπος κατάφερε να πάρει το νούμερο από το σπίτι του Χάρι Πότερ. Ναι. Ενώ εδώ η αγαπημένη μας η Ελένη, τι λες, Ελένη, να το σπάσω αυτό, σπάστο. Ελένη, να το πάρω αυτό στο σπίτι μου, γιατί μου άρεσε, πάρω το παιδί μου. Να σας πω κάτι, εγώ το κάνω αυτό. Από όλες τις δουλειές που κάνω, κλέβω κάτι στο τέλος. Εγώ δεν κλέβω, εγώ πήγα στο Μάρκο Τάγαρη μετά την πρώτη μου θεατρική απόπειρα στο. Έλα, πριν το χάραμα. Ναι. Και του λέω, Μάρκο, μπορώ να κρατήσω δύο περούκες και δύο κοστούμια που θέλω. Ναι, μου είπε. Παραγωγάρα, ρε Μάρκο, Στάχαρη, ρε Μάρκο. Καλέ, εσύ παίρνει ακριβά πράγματα. Πάω να πάρω ένα αντικείμενο, πάω να πάρω μια κούπα. Μα τα ράψανε για μένα, να μην μου μείνει και εμένα κάτι. Σωστή. Πρώτη μου θεατρική απόπειρα ήταν.